η οικονομική ανάκαμψη δεν έχει ακόμα επιτευχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είπε ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Γερουσίας η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζάνετ Γιέλεν, διευκρινίζοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει προβληματική και η στασιμότητα των μισθών δικαιολογεί μια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στο ορατό μέλλον. Παρόλο που η οικονομία συνεχίζει να βελτιώνεται, η ανάκαμψη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πολλοί Αμερικανοί εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι. Ο πληθωρισμός παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο στόχο και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής μεταρρύθμισης που απαιτούνται. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα παραμένει προσιλωμένη στην χρησιμοποίηση όλων των πόρων και των εργαλείων που διαθέτει για την επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων της. Αν και το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αύξηση στην παραγωγή, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που είχε υποστεί από τα μεγαλύτερα πλήγματα, η Γιέλεν διευκρίνησε ότι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης δεν είναι αρκετά για την Fed ώστε να επιταχύνει τα σχέδια για αύξηση των επιτοκίων. Μια τέτοια κίνηση αναμένεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς και θα συμβεί νωρίτερα μόνο αν βελτιωθεί ταχύτερα και η αγορά εργασίας.